Κυρίε και κύριοι, εκπρόσωποι των μαζικών φορέων των περιοχών της Β' Πειραιά, που με αρκετού από εσά έχουμε συναντηθεί σε κοινέ αγωνιστικέ δράσεις για όλα όσα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μα, σα καλωσορίζουμε. Εκ μέρου τη Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κυδεμόνων Κερατσινού Δραπετσόνα, θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε που μα δίνετε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τα εμπόδια που συναντάμε τόσο εμείς ως γονείς, όσο και τα παιδιά μας, μαζί με το άγχος και την αγωνία μας, για να τους προσφέρουμε ε, ε, όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, για να μορφωθούν, αλλά και να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Κάθε χρόνο, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στα σχολεία υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ως αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης των σχολείων. Ενώ για μια σειρά απαραίτητα υλικά για να λειτουργήσουν τα σχολεία, οι γονεί αναγκαζόμαστε να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ειδικά τη νέα σχολική χρονιά θα βρεθούμε μπροστά σε πιο δύσκολες συνθήκες, όπως όλα δείχνουν, αφού με νόμο της κυβέρνησης καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, χωρίς να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η αύξηση της χρηματοδότησης από το κράτος. Ουσιαστικά θα δίνονται κάποια ψίχουλα στους διευθυντές για τη λειτουργία των σχολείων με αποτέλεσμα να μεταφερθεί μεγαλύτερο οικονομικό βάρος στους γονείς. Προβλήματα στην περιοχή μας υπάρχουν και στις σχολικές υποδομές και τη σχολική στέγη. Έχουμε πέντε προκάτ που φιλοξενούν η πιαγωγία όπως αντίστοιχα και στο γειτονικό μας δήμο την Ήκεα. Το Ενεγείλ δεν έχει δική του στέγη και φιλοξενείται στο πρώτο επάλ κερατσινίου. Είναι απαραίτητη ανάγκη ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων και λόγω έλλειψης υποδομών αλλά και λόγω παλαιότητας κτιρίων. Γιατί και η κατάσταση των σχολείων δεν είναι η καλύτερη. Βέβαια, ως Ένωση και Σύλλογοι Γονέων, μέσα από τους αγώνες μας έχουμε καταφέρει να ξεκινήσει ο πρωτοβάθμιος αντισυσμικός έλεγχος στα σχολεία της περιοχής αλλά και να γίνουν παρεμβάσεις άμεσα όπου χρειάζεται, όπως για παράδειγμα την περσινή χρονιά στο 13-21 Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου. Παράλληλα, σημαντικό ζήτημα που μας απασχολεί είναι η κοινωνικοποίηση, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας, η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Η πρόσβαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, η στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, η ενίσχυση των σχολείων σε μαθήματα όπω οικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και άλλα, μπορούν να δώσουν διέξοδο στα παιδιά που βλέπουν τα όνειρά του να ματαιώνονται, να προσφέρει εναλλακτικέ δημιουργικέ μορφέ έκφραση ε, απέναντι στι αντικοινωνικέ συμπεριφορέ. Σοβαρό επίση ζήτημα είναι η μεταφορά των μαθητών των τριών ειδικών σχολείων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Λυκείου και των ΕΠΑΛ. Κάθε χρόνο για τους μαθητές αυτών των σχολείων δεν έχει εξασφαλιστεί μεταφορά τους από και προς το σχολείο από το πρώτο κουδούνι, με αποτέλεσμα το αυτονόητο. Η πρόσβαση στη μόρφωση όλων των παιδιών να μην είναι τελικά και τόσο αυτονόητο. Για να εξασφαλιστεί αυτό, οι γονεί βάζουν για άλλη μια φορά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντα ακόμα και ταξί. Πρόβλημα που αφορά την υγεία και τη ζωή των παιδιών μα αποτελούν και τα καζάνια τη Oil One. Δεν ανεχόμαστε για τα κέρδη των λίγων να προκαλούνται λιποθυμίες μαθητών, να κλείνουν σχολεία λόγω της μπόχας, να μας αναγκάζουν να μένουμε σπίτια μας με κλειστά παράθυρα, να μην μπορούμε να ανασάνουμε. Για όσα θέτουμε παραπάνω, ω Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κυδεμόνων, μαζί και με άλλε ενώσει από τι περιοχές του Πειραιά, αλλά και τους συλλόγου εκπαιδευτικών, του μαθητέ, αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που θα καλύπτει τι σύγχρονε μορφωτικές ανάγκε των παιδιών μα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις επόμενες μέρες η Ένωση Γονέων Νίκιας Ρέντι καλεί σε κινητοποίηση με το δίκαιο και αυτονόητο να μην υπάρχει ούτε ένας μαθητής, ούτε μία μαθήτρια που να αποκλειστεί από τα σχολικά γεύματα, όπως τα τρία δημοτικά σχολεία της Νίκαιας που αποκλείονται. Αυτές οι σκέψεις μας από εμά. Ευχαριστούμε.